Στην βόρεια δυτική άκρη της Κρήτης, ανάμεσα στα ακροτήρια της Γραμβούσας και της Πάθας, βρίσκεται το Καστέλι Κισάμου, μια ωραία κομμόπολη με 8.287 κατοίκους, ενώ συνολικά ο Δήμος Κισάμου έχει 12.655 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Το Καστέλι υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και είναι έδρα του Δήμου Κισάμου και της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνου. Το Καστέλι Κισάμου βρίσκεται στην ίδια θέση που υπήρχε η αρχαία πόλη Κίσαμος. Με την ίδια ονομασία υπήρχαν δύο πόλεις στη Δυτική Κρήτη. Η μία βρισκόταν πιθανότατα στον κόλπο της Σούδας και ήταν το επίνιο της πόλης Άπτερα, όπως αναφέρει ο Στράβων, «Απτέρας δε πίνιον εστί Κίσαμος». Η άλλη, που ήταν και η σπουδαιότερη, βρισκόταν στον κόλπο Μυρτήλος, τον σημερινό κόλπο Κισάμου, στη θέση της σημερινής πόλης. Ο γεωγράφος Πτολεμαίος την αναφέρει στα γεωγραφικά του «Κίσαμος πόλης». Στους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, που ήταν έργο αγνώστου του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, αναφέρεται «Από Αγνίου εις Κίσαμον στάδιοι 80, πόλης εστίν εν κόλπο κειμένη, έστι δε λιμήν, έχει και είδο». Η αρχαία Κίσαμος άκμασε από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνορωμαϊκή περίοδο και παρά το γεγονός ότι ήταν λιμάνι της αρχαίας Πολυρρήνειας, μια από τις χειρότερες πόλεις της Κρήτης που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα νοτιότερα, ήταν αυτόνομη πόλη και είχε δικά της νομίσματα. Η αρχαία Πολυρρήνεια ήταν χτισμένη στη βόρειο-δυτική πλευρά του υψώματος που βλέπουμε, σε υψόμετρο 418 μέτρων. Στην κορυφή ήταν η Ακρόπολης σε σχήμα ταφ, από όπου η θέα ήταν απέραντη. Πολυρρήνεια διοίκει από βορέου προς νότον, όπως αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας Σκύλαξ, ο Καριανδεύς, ο οποίος έζησε στα τέλη του 6ου μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Η ονομασία Πολυρρήνεια οφείλεται στα μεγάλα κοπάδια προβάτων που είχαν οι κάτοικοι της πόλης. Πολυρρήνεια πόλης Κρήτης, από τα πολλά ρήνεα, του τέστη πρόβατα έχειν, αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, ενώ ο Σουίδας την αναφέρει Πολύρρηνον. Στην Πολυρρήνεια ήταν ξακουστή η λατρεία της Δικτίνης Αρτέμιδος, του Κρηταγενή Δία
και της Αθηνάς και εδώ ήταν ο ναός της Δίκτυνας. Όταν ο Αγαμέμνονας επέστρεφε από την Τρία, μια χειμωνιάτικη θαλασσοταραχή τον ανάγκασε να καταφύγει στο απάνημο λιμάνι της Χισάμ. Ανέβηκε τότε στην Πολυρρήνια για να προσφέρει θυσία στους θεούς να τον ευχαριστήσει για τη σωτηρία των καραβιών του, αλλά την ώρα της θυσίας τον πληροφόρησαν ότι οι αιχμάλωτοι που ήταν στα καράβια είχαν βάλει φωτιά και τα έκαιγαν. Άφησε τότε τη θυσία στη μέση, η Μυτελή, και κατέβηκε κάτω και τότε καταράστηκε τους κατοίκους της Πολυρρήνιας όταν θα γίνεται θυσία, η Μυτελής να ονομάζεται κρητική θυσία. Ο Ζινόβιος, αναφερόμενος στο γεγονός, σημειώνει: «Αγαμέμνον, ως φασί χυμαστής κατηνέχθη, εσκρίτην και αναβάσες Πολυρρήνιαν, θυσίαν επιτέλει. Εν τούτο δε οι εχμάλωτοι τα σνάφσεν έπρισαν, ου απαγγελθέντος αυτό, μεσούς της θυσίας, το μεν και όμενον ιερίων καταλυπήν λέγεται, ελθύνται προς θάλασσαν, ταραχθέντα και μίαν μόλις ευρώντα ναύν, επ' αυτή συναχθήνε, πολλά καταρασάμενος της την χώρα νικούσιν, όθεν ύποτε ταραχώδης θυσία γέννητο, κριτικήν καλίσθε». Στον οικισμό του σημερινού χωριού σώζεται ένας ρωμαϊκός οχυρωματικός πύργος και λαξευτή δεξαμενή νερού που ήταν μέρος του υδραγωγείου καθώς και ερείπια της αρχαίας πόλης. Κατά την ρωμαϊκή περίοδο η αρχαϊκή Σάμος είχε ωραία οικοδομήματα, θέατρο και υδραγωγείο που έφερνε το νερό από την Πολυρρήνια, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη που ήταν γιατρός του γενικού προβλεπτή των Χανίων Αλβίζε Γκριμάνη στα τέλη του 16ου αιώνα.
Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την εύνοια που έδειξαν οι Ρωμαίοι σε αυτή την περιοχή όταν εισέβαλαν στην Κρήτη το 69 π.Χ. Τότε η Πολυρρήνεια, αν και ήταν ισχυρότατη πόλη, από αντίδραση προς την γειτονική Κηδωνία, με την οποία είχε εχθρικές σχέσεις, δέχθηκε τον κόιντο και κύλιο μέτελο ως σωτήρα και ευεργέτη, χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Οι κάτοικοι της πόλης μάλιστα ανήγειραν αδριάντα προς τιμήν του μέτελου, του οποίου σώζεται η βάση με επιγραφή που αναφέρει «Κόιντον και κύλιον μέτελον, αυτοκράτορα τον εαυτή σωτήρα και ευεργέτην απόλυς». Η ελληνορωμαϊκή πόλη της Κισάμου ήταν σημαντικό λιμάνι στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων της εποχής, με ιδιαίτερη άνθηση κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Τα αρχαιολογικά ευρήματα σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου εκτός από τα δημόσια κτίρια αποκαλύφθηκαν περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα πολυτελών επάβλεων και δημόσιων λουτρών, δείχνουν ότι η αρχαία Κίσαμος ήταν μια πόλη που της άρεσε η πολυτέλεια. Στο ιστορικό κτίριο που οι Ενετοί και αργότερα οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ως διοικητήριο, μέσα στην περίμετρο του φρουρίου, στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καστελίου. Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Κισάμου και χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα αξιόλογα εκθέματα του μουσείου, κατανεμημένα χρονολογικά σε ενότητες, βρίσκονται στο ισόγειο και τον όροφο του μουσείου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το άγαλμα του Ηρακλή που φέρει στον ώμο το χαρακτηριστικό ρόπαλο. Η επιτύμβια στήλη με την νεαρή Τυρό από την Πολυρρήνεια, τα ρωμαϊκά αγάλματα και τα υπέροχα ψηφιδωτά στον επανόροφο.
από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια η Κίσαμος ήταν έδρα επισκοπής. Το 342, στη Σύνοδο της Αρδικής, ο επίσκοπος Κισάμου αναφέρεται τέταρτος. Μετά την Αραβοκρατία, κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, η Επισκοπή Κισάμου ιδρύθηκε ξανά και μεταφέρθηκε στο χωριό Επισκοπή. Η νέα Επισκοπή αναφέρεται στο Τακτικόν του 980. Την περίοδο της Ενετοκρατίας, όλες οι επισκοπές της Κρήτης παραχωρήθηκαν στην Καθολική Εκκλησία και τοποθετήθηκαν Λατίνοι επίσκοποι. Μοναδικός Ορθόδοξος επίσκοπος στα μέσα του 16ου αιώνα ήταν ο επίσκοπος Κισάμου. Επρόκειτο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα, γι' αυτό και οι Ενετοί τον σεβάστηκαν. Ήταν ο Γεράσιμος Παλαιόκαπας, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Κιδωνίας, είχε σπουδάσει στην Πάντοβα και το 1544 χρημάτισε έφορος του Παταβίου Γυμνασίου. Το στέμα της οικογένειάς του, με δικέφαλο αητό, που κρατεί σπαθί, βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά την επιστροφή του στην Κρήτη, εκάρη μοναχός και έγινε ηγούμενος στη Μονή Αγκαράθου του Ηρακλείου και αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος Κισάμου. Ο Γεράσιμος Παλαιόκαπας είχε τεράστια οικογενειακή περιουσία την οποία κληροδότησε στην Επισκοπή Κισάμου με τον όρο να σπουδάζουν 16 κριτικοί και 8 άλλοι Έλληνες στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά τον θάνατό του, η Επισκοπή Κισάμου περιήλθε στην Καθολική Εκκλησία. Μετά την τέταρτη σταυροφορία του 1204, εναντίον της Κωνσταντινούπολης, οπότε και καταλήθηκε ουσιαστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Κρήτη παραχωρήθηκε στον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Εκείνος όμως πούλησε την Κρήτη στους Ενετούς για 1000 μάρκες αργύρου, καθώς δεν είχε διάθεση αλλά ούτε και τα μέσα για θαλασσινές περιπέτειες. Οι Ενετοί καθυστέρησαν να καταλάβουν την Κρήτη, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις κτίσεις τους στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Την καθυστέρηση αυτή εκμεταλλεύτηκε ο Γενοβέζος αρχιπειρατής και κόμις της Μάλτας, Ενρίκο Πεσκατόρε, ο οποίος κατέλαβε την Κρήτη και έκτισε 15 μικρά φρούρια σε όλο το μήκος της βόρειας ακτογραμμής του νησιού. Ένα από αυτά ήταν και το φρούριο της Κισάμου, το Καστέλ ντι Κίσαμου, όπου υπήρχε και ένας μικρός οικισμός, ένας βούργος, όπως ονόμαζαν οι Ενετοί τους οικισμούς γύρω από τα φρούρια. Thank you.
Στη διάρκεια των επαναστάσεων των κριτικών εναντίον των Ενετών, το 1336 και το 1342, ο μικρός οικισμός του Καστελίου καταστράφηκε και μόνο μετά την καταστολή των εξεγέρσεων οι Ενετοί αποφάσισαν την ανοικοδόμησή του, καθώς οι κάτοικοι των Βούργων γύρω από τα Φρούρια εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους. Από εκείνη την εποχή, ο οικισμός πήρε την ονομασία Καστέλη Κισάμου. Το 1415, ο Φλωρεντινός ιερομόναχος Χριστόφορος Μποντελμόντι του τάγματος των Φραγκισκανών πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης προερχόμενος από τη Ρόδο. Ο Μποντελμόντι ήταν ο πρώτος χαρτογράφος στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά ήταν και ο πρώτος που περιηγήθηκε την Κρήτη και κατέγραψε πολύτιμες πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους, την φύση και την ιστορία του νησιού. Εκτός από τα ιταλικά που ήταν η μητρική του γλώσσα, μιλούσε άριστα λατινικά, αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά και οι πληροφορίες που μας άφησε θεωρούνται απόλυτα αξιόπιστες. Το ταξίδι του είχε χρηματοδοτήσει ο φίλος του Νικολό Νικολή, που είχε αγάπη για την φιλολογία και την γεωγραφία. Περιπλέοντας με μια κρατική γαλέρα των Ενετών την Κρήτη, όταν έφτασε στην Κίσαμο αναφέρει: «Βλέπομαι να ασπρίζει η αρχαία πόλη Κίσαμος. Σπεύδομαι να φτάσομαι από την αμμώδη ακτή. Ο διοικητής του καστελιού δεν άργησε να έρθει να μας συναντήσει. Αφού μας πρόσφερε πλούσιο γεύμα, μας έδειξε στην εκτεταμένη πεδιάδα τα υπολείμματα της αρχαιότητας. Στρέφοντας τα μάτια προς όλα τα μέρη, ακολουθούμε τα βήματά του». Φτάνομαι σε λίγο, σχεδόν στη μέση της πόλης, κοντά σε μια πηγή, της οποίας τα άφθονα νερά, διαγράφοντας καμπύλες, προσπαθούν να ξεχυλήσουν από τις όχθες. Είδα ένα μεγάλο παλάτι με κίονες, σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο. Σε μια γωνιά παρατήρησα επιγραφές. «Βλέπεις», μου είπε ο οδηγός, «το ρεύμα του τυφλού και το παλιό πέτρινο γεφύρι. Τους περασμένους καιρούς πότιζε όλη την πόλη. Κοίτα τους αναρρύθμιτους τάφους που υπάρχουν ακόμη. Όταν φυσούσε ο νοσηρός νότος, οι πατέρες μας έμπαιναν σε αυτά τα υπόγεια για να προφυλαχτούν». Το 1538 το φρούριο της Κισάμου καταστράφηκε από τον αρχιπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1554 ανοικοδομήθηκε ξανά. Το 1583 στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα αναφέρεται το Καστέλ Κίσαμο με 845 κατοίκους, ενώ ο Φραγκίσκος Μπασιλικάτα το 1630 σε αναφορά του προς την Βενετία αναφέρει: «Στο Καστέλ Κισάμου
φαίνονται ερείπια και λείψανα που δείχνουν ότι εκεί ήταν μια μεγάλη πόλη. Ο τόπος τώρα λέγεται Παλαιόκαστρο και από τους παλιούς Κισαμόπολη. Το φρούριο της Κισάμου είχε 35 κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων. Στο φοβερό σεισμό που συγκλώνησε την Κρήτη το 1595, το φρούριο ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά, αλλά ανοικοδομήθηκε και πάλι από τον Λορέντζο Κονταρίνι το 1635. Τη νύχτα της Πέμπτης, που το ημερολόγιο μετρούσε 22 Ιουνίου του 1645, ο τουρκικός στόλος φάνηκε στα νυχτά της θάλασσας των Χανίων. Ο Ιουσούφ Πασάς από τη γαλέρα του έβλεπε τις φωτιές που άναβαν στα υψώματα η μία μετά την άλλη κατά μήκος της ακτής προς τα ανατολικά, για να δώσουν σινιάλο για τον εχθρικό κίνδυνο. Την επομένη το πρωί της Παρασκευής, 23 Ιουνίου 1645, ο τουρκικός στόλος εμφανίστηκε στο ακροτήριο Σπάθα και πλέοντας με ήπιο άνεμο αγκυροβόλησε απέναντι από τη Μονή Γωνιάς στον κόλπο των Χανίων. 400 καράβια, φούστες, παραντάρια, δρόμονες και γαλέρες που μετέφεραν 7.000 γενίτσαρους, 14.000 σπαχίδες, 3.000 καπανείς και 50.000 στρατιώτες αποτελούσαν τη δύναμη των Οθωμανών. Στην αρμάδα αυτή συμμετείχαν και σκάφη Αφρικανών υποτελών, καθώς και 15 αγγλικά και ολλανδικά μισθωμένα καράβια που μετέφεραν τεράστιες ποσότητες μπαρουτιού, 50.000 σιδερένιες μπάλες κανονιών, 50 μεγάλα κανόνια και πολλά μικρότερα, καθώς και εκατοντάδες βαρέλια παξιμάδι. Ο κεφαλονίτης ιερομόναχος Ακάκιος, κατά κόσμον άνθιμος διακρούσης, που μας άφησε μια έμετρη ιστορική αφήγηση των πρώτων χρόνων του Κρητικού πολέμου, αναφέρει: «Πλεούμενα αμέτρητα, σαν περιστέρια άσπρα, κι όλο το πόρτο γέμωσε ως ουρανός μετάστρα, που έφτασε εις τη γωνιά και έβαλε τη φλόγα». Ο ενετός γενικός προβλεπτής Αντώνιο Ναβαγκέρο έστειλε αμέσως αγγελιοφόρους να ξεσηκώσουν την επαρχία, εξορκίζοντας τους φεουδάρχες να ενωθούν μαζί του για την κοινή άμυνα. Οι εκκλήσεις του όμως έπεσαν στο κενό, αφού πολλοί από αυτούς ήταν φυγόδικοι που έχοντας χάσει τα σπίτια τους είχαν δηλώσει ανυπακοή στους νόμους. Όμως πολλοί ντόπιοι κάτοικοι έτρεξαν από τα γύρω χωριά και ζητώντας όπλα και πυρομαχικά έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να αποτρέψουν την απόβαση του εχθρού. Μετά την απόβαση των Τούρκων, πολιορκήθηκε και το καστέλι της Κισάμου. Ο διοικητής του φρουρίου, Τζιοβάνι Μέντιτσι, γνώριζε ότι τα τείχη δεν θα μπορούσαν να αντέξουν στη μανία των Τούρκων και συνεπώς κάθε αντίσταση θα ήταν μάταιη. Έτσι, άνοιξε τις πύλες του φρουρίου και παραδόθηκε στους Τούρκους. Αφού αποβίβασε ο Ιουσούφ Πασάς τα στρατεύματά του στη Μονή Γωνιάς, έδωσε διαταγή να προχωρήσουν γρήγορα προς τα Χανιά
και να στρατοπεδεύσουν στους γύρω λόφους σε σχηματισμό πολιορκίας, ώστε να αποκλείσουν τα περάσματα που θα έκαναν δυνατή την ενίσχυση της πόλης. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει, όταν ο ίδιος έπλευσε προς το νησάκι των Αγίων Θεοδόρων, που είχε δύο φρούρια. Πρόσφατα το είχε επισκεφθεί ο γενικός προβλεπτής Ανδρέα Κορνάρο και είχε απογυμνώσει το επανοφρούριο που ονομαζόταν Λαντουρουρού, ως ακατάλληλο για αντίσταση. Στο κάτω φρούριο υπήρχε μια φρουρά 40 ανδρών, που είχε ενισχυθεί με άλλους 25 με φρούραχο τον λοχαγό Μπιάτζιο Τζουλιάνι, που καταγόταν από το κάπο Ντίστρια. Η γαλέρα του Ιουσούφ Πασά σταμάτησε απέναντι από το φρούριο στη σπηλιά του νησιού, που έμοιαζε με ανοιχτό στόμα προϊστορικού θηρίου, και εκείνος, παίρνοντας ένα τηλεβόα, φώναξε δυνατά στα ιταλικά. «Σας μιλάω, Ιουσούφ Πασάς. Καλώ τη φρουρά του νησιού να παραδοθεί μέχρι το πρωί και θα σας αφήσω ελεύθερους να φύγετε στα Χανιά. Αν αρνηθείτε, θα βουλιάξω το νησί στον πάτο της θάλασσας». Για λίγο επικράτησε σιωπή, ώσπου φάνηκε ένας ενετός αξιωματικός να απαντά από τις επάλξεις του νότιου προμαχώνα του φρουρίου. «Ιουσούφ Πασά, είμαι ο λοχαγός Τζουλιάνι. Έχω καθήκον να πολεμήσω, έστω κι αν χρειαστεί να πεθάνουμε όλοι μας. Μην ελπίζεις την παράδοσή μας». Ωστόσο, ο Τζουλιάνι είχε την ελπίδα πως μέχρι το πρωί θα είχε έρθει κάποια βοήθεια από τα ενετικά καράβια που ήταν αραγμένα στο λιμάνι της Σούβας. Την επομένη ημέρα, Σάββατο 24 Ιουνίου του 1645, ο Ιουσούφ Πασάς, χωρίς άλλη προειδοποίηση, έστειλε 8 γαλέρες της Μπαρμπαριάς με τον Αχμέτ Πασά της Αμασίας και τον Αχμέτ Αγά, οι οποίες πραγματοποίησαν απόβαση σε διάφορα σημεία του νησιού, ενώ τα κανόνια του στόλου σφυροκοπούσαν το μικρό φρούριο. Οι ελάχιστοι αμυνόμενοι απαντούσαν στα πυρά χωρίς επιτυχία, αφού τα κανόνια του φρουρίου ήταν σχεδόν άχρηστα. Όταν ο λοχαγός Τζουλιάνι διαπίστωσε ότι κάθε άμυνα ήταν ανώφελη, διέταξε τους άνδρες του να σταματήσουν να αντιστέκονται, και μόλις οι Τούρκοι εισέβαλαν στο φρούριο, ο ίδιος αγκάλιασε τη γυναίκα και τα παιδιά του και έβαλε φωτιά στην παρουταποθήκη. Το φρούριο ανατινάχθηκε σαν ηφαίστειο και ολόκληρος ο κόλπος των Χανίων σύστηκε σιθέμελα. Ο Τζουλιάνι πήρε μαζί του στο θάνατο περισσότερους από 500 Τούρκους, ενώ 10 άνδρες της ενετικής φρουράς που επέζησαν αποκεφαλίστηκαν πάνω στη γαλέρα του Ιουσούφ Πασά. Το φρούριο της Χισάμου έγινε πολλές φορές θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στους Τούρκους και τους επαναστατημένους κριτικούς, που δεν σταμάτησαν, όπως και στα χρόνια της ενετοκρατίας, να αγωνίζονται αδιάκοπα για την ελευθερία τους. Το 1692, ο ενετός ναύαρχος Αλοΐζιο Μοτσενίκο οργάνωσε την πρώτη επανάσταση εναντίον των Τούρκων στο καστέλι της Χισάμου. Οι επαναστάτες κατέλαβαν το κάστρο, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να το πάρουν πίσω. Το 1821, στο φρούριο φυλακίστηκε ο επίσκοπος Χισάμου Μελχισεδέκ, και από εδώ οι Τούρκοι τον μετέφεραν στη Σπλάντζια των Χανίων μαζί με τον διάκονο του Καλίνικο και τους κρέμασαν στον πλάτανο της πλατείας στις 19 Μαΐου 1821. Η επανάσταση γενικεύτηκε,
από τους αγανακτισμένους Κισαμίτες και 1.800 Τούρκοι μαζί με τις οικογένειές τους βρήκαν καταφύγιο στο Φρούριο, ενώ από τη θάλασσα το είχαν αποκλείσει 2 Ιδραίικα καράβια. Στις 21 Μαΐου 1823 αποβιβάστηκε στο καστέλι ο νέος αρμοστής Κρήτης Εμμανουήλ Τομπάζης με τη γαλέρα Τερψιχώρη και άλλα 7 πλοία και 600 Έλληνες πολεμιστές. Αμέσως πολιόρκησε το Φρούριο της Κισάμου και μετά από 4 ημέρες, στις 25 Μαΐου, οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν παραδίδοντας τον οπλισμό τους. Ο Τομπάζης τους μετέφερε στα Χανιά με τα πλοία του και στο Φρούριο υψώθηκε μετά από πολλά χρόνια η ελληνική σημαία. Οι Τούρκοι όμως ανασυγκροτήθηκαν και μετά από σκληρές μάχες κατάφεραν να ξαναπάρουν το Φρούριο. Τον Αύγουστο του 1825, ο στρατηγός Δημήτριος Καλέργης και οι πολιτικοί νεόφυτος οικονόμου Δημήτριος Χρυσαφόπουλος και Εμμανουήλ Αντωνιάδης, που είχαν έλθει στην Κρήτη με αποστολή να καταλάβουν το Φρούριο της Γραμβούσας, πληροφορήθηκαν ότι στο Φρούριο της Κισάμου υπήρχε μια φρουρά μόνο από 20 Τούρκους στρατιώτες. Επιτέθηκαν ευνηδιαστικά και το κατέλαβαν την ίδια μέρα που οι κρητικοί επαναστάτες κατέλαβαν και το Φρούριο της Γραμβούσας. Στην Επανάσταση του 1866, ο συνταγματάρχης Βυζάντιος με τον ταγματάρχη Φρουδαράκη πολιόρκησαν το Φρούριο της Κισάμου, αλλά στη διάρκεια της μάχης ο ταγματάρχης Φρουδαράκης σκοτώθηκε και η πολιορκία λύθηκε. Η τελευταία προσπάθεια κατάληψης του Φρουρίου από τους κρητικούς έγινε το 1897, αλλά οι προστάτηδες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία επιβίβασαν τους Τούρκους σε πλοία και τους φυγάδευσαν. Το 1941, στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης εναντίον των Ναζί, το καστέλι Κισάμου δέχθηκε καταιγιστικό βομβαρδισμό, ευτυχώς χωρίς θύματα, διότι οι κάτοικοι είχαν βρει καταφύγιο στα γύρω χωριά. Σε μια ναυμαχία στον κόλπο της Κισάμου, ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο βύθισε το ιταλικό καταδρομικό Κολεόνι, ενώ αρκετοί άοπλοι Κισαμίτες με αυτοσχέδια όπλα σκότωσαν και εχμαλώτησαν πολλούς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Τον αγώνα της Κρήτης ήρθαν να ενισχύσουν τότε και οι νεοσοί της σχολής Εμπελπίδων, οι οποίοι, αγνοώντας τις διαταγές των ανωτέρων τους, αποβιβάστηκαν στη Μονή Γωνιάς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του BBC στο Λονδίνο μετέδιδε εκείνη την ημέρα. Τους μαχητάς της Κρήτης ήρθαν να ενισχύσουν και 300 Εμπέλπιδες με τους αξιωματικούς των, οι οποίοι μετά ένδοξων πορείων μέσω Πελοποννήσου και εισπίσμα των Γερμανών, οι οποίοι επεδίωξαν την καταστροφή των, κατέχουν από σήμερα θέσιν εις τας επάλξης του Φρουρίου Κρήτης. Ένας από αυτούς ήταν ο εύελπης Αντώνιος Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας ομάδας 7 στρατιωτών. Κατευθύνθηκαν ανατολικά, ανοιχνεύοντας τον Κάμπο μέχρι τα Νοπήγια και τον Δραπανιά, όπου στη συμπλοκή με τους Γερμανούς, ο εύελπης Παπαγεωργίου έπεσε νεκρός στις 24 Μαΐου 1941.
Στο καστέλι της Χισάμου συναντούμε τον Βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα που τιμάται στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας βεμπυλώθηκε από τους βάρβαρους κατακτητές οι οποίοι τον μετέτρεψαν σε μπακάλικο και κατέστρεψαν τις βυζαντινές τοιχογραφίες. Στο υπαίρθυρο του ναού υπήρχε μια ανάγλυφη επιγραφή η οποία καταστράφηκε από τα βόλια των Τούρκων με την εξής αναφορά. «Οικοδομήθηκε ο θείος ούτος και ιερός ναός του αρχιστρατηγού Μιχαήλ, διεξόδου και κόπου Δημητρίου, αμαροσάνης της αυτού συμβίας και Μιχαήλ και Θεοδοσίου του προγονού αυτών». 1595. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, που ξαναλειτουργήθηκε η Εκκλησία, σαν από θαύμα φάνηκε η βυζαντινή τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και αυτό αποτέλεσε την αιτία να αφιερωθεί ο μικρός ναός στη χάρη του. Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στην αυλή του ναού βρίσκεται ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, ο οποίος πρόσφερε σπουδαίο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο στην περιοχή. Επί των ημερών του ανεγέρθηκαν πολλά ιδρύματα, τυπογραφείο, αγροτικές, τεχνικές και οικοκυρικές σχολές, οικοτροφία, γυροκομεία, ναοί, καθώς και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, όπου διεξήχθη η Πανορθόδοξη Σύνοδος το 2016. Η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Επισκοπής Κισάμου και Σελήνου. Το Σέλινο υπαγόταν παλαιότερα στην Επισκοπή Καντανίας, με έδρα το Κακοδίκι. Η Επισκοπή Κισάμου αναφέρεται μεταξύ των 20 επισκοπών της πρωτοχριστιανικής περίοδου με πρώτο επίσκοπο τον Εύκησο που συμμετείχε στη Σύνοδο της Σαρδικής της Ιλυρίας το 343 ή το 347 μετά Χριστόν, δεν είναι εξακριβωμένο. Ο επίσκοπος Κισάμου Θεόπεμπτος συμμετείχε στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο Επισκόπων που συνεκλήθη το 692 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β', ο οποίος επεφημήθηκε από τη Σύνοδο ως αρχιερέας βασιλιάς. Είναι γνωστή επίσης ως Εντρούλο Σύνοδος γιατί συνεκλήθη στην ειδική αίθουσα που έφερε θολωτή στέγη καλούμενη αίθουσα Τρούλου στο Ιερό Παλάτι, αλλά και μια μολύβδινη βούλα που φυλάσσεται στο Μουσείο Ρεθύμνου και ανάγεται στα τέλη του 6ου αρχές του 7ου αιώνα, έχει την επιγραφή «Εκκλησία Κισάμου». Το 1860 ονομάστηκε Επισκοπή Κισάμου και Σελήνου με έδρα το Καστέλι και με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1962 ανυψώθηκε σε Μητρόπολη μαζί με τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της Κρήτης. Στο μυχό της δυτικής πλευράς του κόλπου των Χανίων βρίσκεται η ιστορική σταυροπηγιακή μονή οδηγήτριας κυρίας Γωνιάς. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Όσιος Βλάσιος από την Αμάσια της Κύπρου είδε στο σημείο που χτίστηκε αργότερα η μονή ένα φως. Η οπτασία επαναλήφθηκε και ο Όσιος, οδηγούμενος από το φως, βρήκε μια εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου μέσα σε ένα σκήνο,
δίπλα σε ένα αναμένο καντήλι. Η Παναγία οδήγησε τον Βλάσιο στο σημείο που ήθελε να χτιστεί η εκκλησία της και γι' αυτό ονομάστηκε Οδηγήτρια. Η οικοδόμηση της Μονής άρχισε το 1618 και αποπερατώθηκε το 1634. Στο δρόμο προς το λιμάνι του Καστελίου συναντούμε το σπήλαιο του Αγίου Κύριου Ιωάννη του Ξένου που έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα και πρόσφερε σπουδαίο έργο για την θρησκευτική αφύπνιση των Κρητικών μετά την Αραβοκρατία. Στο Καστέλι Κισάμου γεννήθηκε ο κορυφαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης στις 14 Αυγούστου 1908 και η πρωτομή του δεσπόζει στην κεντρική οδό Αναγνώστης Καλίδη απέναντι από την πρωτομή του οπλαρχηγού της επαρχίας Κισάμου Αναγνώστης Καλίδη. Το Καστέλι Κισάμου είναι σήμερα μια ωραία πόλη απλωμένη μέσα στο ειρηνικό τοπίο του Κισαμίτικου κόλπου, γεμάτη ζωή και δημιουργία. Παράλληλα με τα εκλεκτά προϊόντα της, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τα κισαμίτικα κρασιά, παρουσιάζει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη και το λιμάνι συνδέει την πόλη με τα Κύθυρα και την Πελοπόννησο.